Κυρίες μου και κύριοι, καλησπέρα και καλά μυαλά! Είναι το Ατομικό Δελτίο Ειδήσεων με την Νικολέτα Δάφνου. Ακυρώθηκε το συνέδριο γονιμότητας μετά την γενική κατακραυγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Απορριμμένοι κουνάν το κεφάλι 68 άνδρες, ανάμεσα στους οποίους αδόνιδες, πλεύριδες και παίκτες reality, που θα μιλούσαν για τις μήτρες των γυναικών, η Σταματίνα Τσιμτσιλή που κλήθηκε ως εκφωνήτρια, και η οποία όταν δεν μπορούσε να κάνει παιδί πήγε και έκανε τάμα στην Παναγιά την Τζαμπίκα, και η Μήτρο Πολίτες, που θα μιλούσαν για τη γυναικεία φύση ακριβώς όπως δίδαξε ο Χριστός, καθότι είναι κατά τα πρώτα βήματα της ορθόδοξης θρησκείας μας βοήθειά μας, δύο γυναίκες υπήρχαν. Η μάνα του Jesus που ήταν Παρθένα και η Μαρία η Μαγδαληνή που ήταν ιερόδουλη. Do your math. Το εκκλησιαστικό, ιατρικό και πολιτικό κατεστημένο δήλωσε πως δεν καταλαβαίνει γιατί μια γυναίκα δεν γενοβολάει σαν κουνέλα εν έτη 2021, ενώ της δίνουν τον απόλυτα ικανοποιητικό μισθό των 500 ευρώ ανά 8ωρο, ενώ καταργούν μεθοδικά τα επιδόματα τέκνων και ενώ κάθε συνέντευξη για δουλειά πάει πλέον κάπως έτσι. Βλέπω εδώ διδακτορικό, 7 χρόνια εμπειρία. Μπράβο, μπράβο. Για πείτε μου, είστε παντρεμένοι, έχετε παιδιά? Βεβαίως, έχω δύο παιδάκια. Ναι! Για πείτε μου, είστε αραβωνιασμένοι? Ναι, φυσικά μόλις. Next! Πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό. Και για πείτε μου, έχουμε κανένα φλερτ? Ναι, φυσικά, τον λένε... Ναι! Αλλά κατά τα άλλα, γιατί δεν γεννάτε ρε κορίτσια και θα αφανίσετε τους Έλληνες! Φίλες και φίλοι, φίλοι καριοφίλοι, καλησπερούδια και μου λείψατε παλιόπαιδα, μουά, μουά, μουά. Το quiz μας σήμερα είναι φυσιοδικό. Φυσιοδυφικό. Τα πιο μεγάλα αρπακτικά φωλιάζουν. Α. Στις καμένες βουνοκορφές. Β. Μέσα στα δάση του Αμαζονίου της αξίριστης μας χάλης μιας νεοκνήτησας. Γ. Μέσα στα υπουργεία. Απαντήστε σωστά και κερδίστε ένα κάδρο αντίκα με φωτογραφία παπούταγματα ασφαλίτη. Συλλεκτικό κομμάτι που υπήρχε χρόνια στο σαλόνι πολλών δεξιών. Κλείνοντας τα νέα μας περί αυτοδιάθεσης και άλλων δαιμονίων, το έγκυρο και έγκυρο κανάλι μας έχει και αυτό ένα μήνυμα προς τους διοργανωτές του συνεδρίου γονιμότητας, αλλά και προς όλους τους υπόλοιπους που πιστεύουν ότι μπορούν να εκφέρουν γνώμη για το πότε και αν μια γυναίκα θα κάνει παιδιά. Βρε, δεν πάτε να γονιμοποιηθείτε, λέω εγώ.